Η διαβεβαίωση που υπήρχε, κύριε Τσικαλάκη, από την πλευρά του Υπουργείου δεν καλύπτει τα αιτήματά σας, δεν έγινε αποδεκτή, είναι αντιληπτό αυτό. Θέλατε κάτι διαφορετικό, έτσι? Ναι, θέλουμε μια δέσμευση πιο ξεκάθαρη για τα αιτήματα αυτά, με κυρίαρχο, όπως σας είπα προηγουμένως, και το φορολογικό, έτσι ώστε να γίνει εκτελεστική της ποινιό και να αποφασίσουμε τις περαιτέρω κινήσεις. Προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει, οπότε οι απεργιακές κινητοποιήσεις είναι σε εξέλιξη, αναμένοντας αυτό που σας είπα. Μέχρι πού και πότε θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, υπάρχει κάποια ένδειξη? Υπάρχει ήδη εξακριβή απεργία μέχρι την Κυριακή το πρωί στις 6. Mm-hmm. Τώρα, αν λογικά κάποια στιγμή αύριο θα συγκληθούν τα σωματεία που απαρτίζουν την ποινιό για να αποφασίσουν να αξιολογήσουν τη μέχρι τότε κατάσταση για τις περαιτέρω κινήσεις. Εκτός και αν, όπως σας προείπα, υπάρξει νωρίτερα κάποια γραπτή δέσμευση που να ικανοποιεί το αίτημά μας αυτό, που θα έχουμε νωρίτερα εξέλιξη πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Τσικαλάκη, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αρχίζει σήμερα από τον ΑΕΔ η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων για το επιδόματο ενέργειας σε όλες τις κατηγορίες δικαιούχων. Νίκο, και... Ναι, μιλάμε για άτομα ηλικίας 30 έως 49 ετών. Έχουμε το πρόγραμμα επιχορήγησης για την πρόληψη 10.000 ανέργων και έχουμε και το κατάλληλο πρόσωπο για να μας τα εξηγήσει όλα εδώ, την διοικητή του ΟΕΕ, την κυρία Μαρία Καραμεσίνη, η οποία θα μας πει τι ακριβώς είναι αυτό το πρόγραμμα, πώς υλοποιείται, πώς μπορεί κάποιος να λάβει μέρος, όλες τις λεπτομέρειες. Καλημέρα, κυρία Καραμεσίνη. Ο ΟΕΔ έχει ξεδιπλώσει μια βεντάλια με πρωτοβουλίες και προγράμματα, τα οποία έχουν και μια άλλη λογική. Θα μας τα πείτε όλα? Όλα θα σας τα πω. Ωραία. Και καμιά είδηση, κανένα καινούριο να μας πείτε. Να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα για την πρόσληψη ανέργων 30-49 ετών, που είπε και ο κύριος Σακελίδης. Το πρόγραμμα αυτό ξεκινάει όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Νοτιού Αιγαίου στις 3 η ώρα το μεσημέρι της Δευτέρας, και για τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας την Τετάρτη πάλι 3 η ώρα το μεσημέρι. Αυτό είναι γνωστό, υποβάλλουν... τώρα το ακούει ο κόσμος? Όχι, έχουμε βγάλει δελτίο ειδήσεων. Δελτίο τύπου εδώ και μια εβδομάδα περίπου, ναι. Και το ανακοινώνουμε συνέχεια στον τύπο και όπου μπορούμε. Ωραία. Δευτέρα λοιπόν για Αθήνα, Τετάρτη για περιφέρεια. Τετάρτη για Ανατολική Μακεδονία, Θράκη κλπ. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από τις επιχειρήσεις ή τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας, και γίνεται στο πληροφοριακό σύστημα των κρατικών ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Προϋπόθεση να υπάρχουν κωδικοί πρόσβασης και στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Δηλαδή το επενδύσεις.gr, έτσι. Ναι, στο www.επενδύσεις.gr. Αλλά πρέπει να προηγηθεί η κωδικός πρόσβασης στο δικό μας πληροφοριακό σύστημα. Πρέπει να κάνουμε λογαριασμό. Άρα πρέπει να έχουν έρθει αυτοί που δεν ήταν ήδη γραμμένοι, οι επιχειρηματίες. Θα πρέπει να έχουν έρθει στα ΚΠΑ της περιοχής τους, κέντρα πρόθεσης απασχόλησης, για να βγάλουν τον κωδικό πρόσβασης αφού δώσουν τα στοιχεία για το αφημί τους, το καταστατικό κλπ. Τι χρονική διάρκεια πρόσληψης θα έχει αυτό το πρόγραμμα για τους εργαζόμενους? Δηλαδή θα είναι από ένα μήνα, δύο, τρεις μήνες, ως πώς? Θα προσληφθούν για 12 μήνες, η επιχορήγηση θα είναι για 8 μήνες. Mm-hmm. Και η προϋπόθεση είναι η τρίμηνη διάρκεια της ανεργίας. Η έμφαση θα δοθεί βέβαια στους ανέργους οι οποίοι έχουν διάρκεια γεγραμμένης ανεργίας πάνω από 12 μήνες, διότι η επιχορήγηση είναι υψηλότερη για αυτή την κατηγορία. Για αυτούς που έχουν. Άρα τα κριτήρια είναι καλύτερα για αυτούς. Τα κριτήρια είναι περισσότερα. Ναι, είναι πιο ευνοϊκά. Πιο ευνοϊκά. Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν αίτηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ έρχομαι στην φιλοσοφία των προγραμμάτων και πώς έχει αλλάξει. Αιτήσεις υποβάλλουν οι επιχειρήσεις. Αμέσως γνωρίζουν αν έχει γίνει δεκτή η αίτησή τους. Ποια είναι η λογική αυτή τη διαφοροποίηση? Τις διαφοροποίησεις μεταξύ ποιών? Μεταξύ το πώς γινόταν πριν και πώς γίνεται τώρα. Η διαφοροποίηση είναι ότι οι άνεργοι δεν ανταποκρίνονται σε κάποια πρόσκληση ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Με μόνο τα στοιχεία του βιογραφικού τα οποία έχουν καταγραφεί στον ΟΑΕΔ, επιλέγονται από τους εργοδότες. Δηλαδή, ο εργοδότης ο οποίος θα υπαχθεί στο πρόγραμμα, στη συνέχεια έχει πρόσβαση ηλεκτρονικά στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ,
και από εκεί, με βάση κριτήρια αναζήτησης όπως η προϋπηρεσία και άλλα χαρακτηριστικά, δεξιότητες κλπ, τα οποία αναζητά στο βιογραφικό των ανέργων, μπορεί να κάνει μέχρι 10 επιλογές για τη θέση την οποία έχει δηλώσει. Δηλαδή μπαίνει στο πρόγραμμα του ΑΕΔ ο εργοδότης, κοιτάει για έναν υπάλληλο. Όχι στο πρόγραμμα, στο Μητρό. Στο Μητρό. Μπαίνει, κάνει κοιτάει, την αίτηση. Θέλει έναν υπάλληλο 35 ετών, ο οποίος να έχει αποφοιτήσει από το ΧΥΠΣΗ πανεπιστημιακό χώρο και να έχει τα τάδε, τις τάδε έτσι. Πώς να το πούμε, δυνατότητες. Δεξιότητες. Άρα λοιπόν, ακριβώς, όλοι οι υποψήφοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει για τη θέση εργασίας, ναι, εμφανίζονται και μπορεί να δει τα βιογραφικά στοιχεία των ανέργων για όλα τα στοιχεία που είπαμε. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία δεν είναι ορατά, όπως τα προσωπικά στοιχεία, η ηλικία ή το φύλο που μπορούν να συνιστούν και παράγοντες διάκρισης. Άρα έχει όμως πρόσβαση στα υπόλοιπα στοιχεία του βιογραφικού, τα οποία του επιτρέπουν να κάνει τις 10 πρώτες επιλογές του. Και από εκεί και ύστερα μπορεί να προχωρήσει σε συνεντεύξεις με τους υποψηφίους τους οποίους επέλεξε. Άραστε. Και από αυτούς μπορεί θα διαλέξει προφανώς αυτούς οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις. Αυτό είναι καλό ότι δεν υπάρχει εργασίας. Το φύλλο, διότι για περίπτωση θέλει ένας εργοδότης να πάει να πάρει να προσλάβει έναν καινούριο υπάλληλο, δεν θα επιλέξει τη μητέρα με τα δύο παιδιά. Έτσι δεν είναι. Καταρχήν θα επιλέξει αυτούς που πληρούν ή αυτές που πληρούν. Ναι, αλλά αυτό το κριτήριο που λέει ο Νίκος τώρα, κυρία Καραμέση, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, γιατί αποκλείονται γυναίκες που έχουν παιδιά και υπενήσεται η ιδιότητά τους αυτή ότι έχουν μικρή. Ακριβώς. Που δεν ισχύει, δεν ξέρετε πολύ καλά. Υπάρχει διάκριση και αυτό επειδή είναι από 30 έως 49 και πάλι δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση. Και αυτό και το οριακό, γιατί εμείς είμαστε στα οριακά. Και το φύλλο και η ηλικία. Στα όρια των 30. Και το φύλλο και η ηλικία είναι παράγοντες διάκρισης, οπότε πρέπει να έχουν όλοι οι υποψήφοι την ευκαιρία να επιλεγούν από τους εργοδότες και ύστερα να περάσουν από τη συνέντευξη η οποία θα κρίνει τελικά ποιος θα επιλεγεί και ποιος θα επιλεγεί. Μετά το χρόνο τι γίνεται, κυρία Καραμεσίν, υπάρχει περίπτωση κάποιος από τους εργοδότες να θέλει να συνεχίσει και ποια είναι η διαδικασία? Αυτή είναι η δική μας βούληση. Οι άνθρωποι που έχουν δοκιμαστεί, δηλαδή οι άνεργοι που έχουν προσληφθεί και έχουν δοκιμαστεί, να κρατηθούν από τους εργοδότες ως κανονικοί εργαζόμενοι χωρίς επιχορήγηση. Αυτό είναι το ευκταίο. Και προφανώς κάποια επιχείρηση που έχει δοκιμάσει κάποιον εργαζόμενο και δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε σχέση με τον τζίρο της και λοιπά, όπως πάει η οικονομική της δραστηριότητα, δεν έχει κανέναν λόγο να πωλήσει. Αυτό είναι το πρώτο πρόγραμμα, το οποίο όπως σας είπα ξεκινάει για τις περιφέρειες τις συγκεκριμένες που είπα, Δευτέρα μεσημέρι, και Τετάρτη για τις υπόλοιπες. Τετάρτη μεσημέρι. Να τις πούμε, περιφόρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια, νησιά Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη Τετάρτη και τα υπόλοιπα Δευτέρα. Ακριβώς. Υπάρχει όμως και τη Δευτέρα, όπως έχουμε προγραμματίσει, και το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας. Μισό λεπτό. Πριν από αυτό, μισό λεπτό. Θέλω να ρωτήσω μόνο μια μικρή λεπτομέρεια. Προσλαμβάνεται ένας υπάλληλος μέσω αυτής της διαδικασίας και δεν κάνει τον εργοδότη. Για τον ΑΒ λόγο. Δεν είναι καλός, δεν είναι συνεργάσιμος, δημιουργεί προβλήματα στη δουλειά. Μπορεί με κάποιο τρόπο. Είναι δεσμευμένος αυτό το οκτάμινο να τον διατηρήσει τη δουλειά ή μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα? Υπάρχουν αντικαταστάσεις. Υπάρχει πίνακας δηλαδή. Όχι, υπάρχουν στις επιλογές αυτές που κάνει, υπάρχουν οι δυνατότητες να. Αυτό λέω. Υπάρχουν επιλαχόντες, να το πω κατά. Ναι, ακριβώς. Ναι, όχι, κατά μία έννοια. Δεν είναι επιλαχόντες, γιατί δεν επιλέγει ο ΕΔ, επιλέγουν οι ίδιοι εργοδότες. Ναι, άρα το μαχαίρι για το καρπούζι το έχουν οι εργοδότες. Λοιπόν. Έχουμε και το πρόγραμμα, όπως σας είπα, για το Υπουργείο Υγείας, για τους 4.000 νοσηλευτές. Το οποίο το διαχειρίζεται ο ΕΔ. Το οποίο υλοποιεί ο ΕΔ και έχουμε συνεργαστεί με το Υπουργείο Υγείας και Εργασίας για το σχεδιασμό του προγράμματος αυτού, το οποίο υλοποιούμε καθ' Και στην ιστοσελίδα του ΕΔ ανοίγει αυτό το πρόγραμμα. Δευτέρα έχουμε προγραμματίσει. Εξαρτάται από την έγκριση του ΑΣΕΠ, την οποία έγκριση περιμένουμε σήμερα. Αν θα είναι Δευτέρα ή Τρίτη. Αλλά Δευτέρα έχουμε προγραμματιστεί και άρα στην ιστοσελίδα μας θα υποβάλλονται αιτήσεις από την πλευρά των ανέργων, μακροχρόνια ανέργων, για θέσεις νοσηλευτικού, παραιατρικού, τεχνικού προσωπικού και βοηθητικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, κυρίως στις μονάδες των νοσοκομείων, αλλά και σε άλλες μονάδες του Υπουργείου Υγείας. Γι' αυτό αυτές τις κατηγορίες προσωπικού θα ενταχθούν κανονικά στις εισαγωγικές βαθμίδες
του νέου μισθολογίου όσον αφορά τους μισθούς τους οποίους θα έχουν επί 12 μήνο, θα είναι 12 μήνη η απασχόλησή τους, και οπότε να είναι ενημερωμένοι οι θεατές της εκπομπής σας ότι Δευτέρα ή το πολύ Τρίτη θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τους 4.000 νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό στο Υπουργείο Υγείας, στις μονάδες αυτές. Τι άλλο περιμένουμε? Περιμένουμε το πρόγραμμα για τις κοινοφελούς εργασίες για τους 274 Δήμους, το οποίο έχει ανακοινώσει και η Υπουργός Εργασίας, και για 26.000 ανέργους. Ελπίζουμε να είναι πολύ σύντομα και αυτό στον αέρα, να βγει στον αέρα, και θα ακολουθήσουν και άλλα. Πες τα 2-3 στοιχεία για το πρόγραμμα αυτό. Είναι τα πρόγραμματα κοινοφελούς εργασίας τα οποία γίνονται στους Δήμους. Υπήρχαν 3 φάσεις, εντάχθηκαν στην αρχή 17 Δήμοι, ύστερα 34, των οποίων αναμένουμε και τους οριστικούς πίνακες επιτυχόντων, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αυτοί οι 274 Δήμοι για αυτές τις θέσεις, οι οποίες ουσιαστικά αυτή τη στιγμή εγκρίνει το ΑΣΕΠ, και άρα θα έχουμε πολύ σύντομα την προκήρυξη. Κυρία Καραμεσίνη, εσείς είστε ικανοποιημένοι από τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει ο οργανισμός ή θα μπορούσε να γίνει και κάτι παραπάνω, και αν ναι, πώς? Νομίζω ότι έχουμε βομβαρδίσει το τελευταίο διάστημα την ελληνική κοινωνία, τους συμπολίτες μας, με προγράμματα. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό και από το Γενάρη. Έχουμε ήδη στον προγραμματισμό μας πάρα πολλά προγράμματα. Τα έχουμε ανακοινώσει και στον τύπο και από τηλεόραση. Και ελπίζουμε να διατηρήσουμε αυτό το ρυθμό. Όπως ξέρετε, 3 προγράμματα εντός της ίδιας ή 2 εβδομάδων είναι πάρα πολύ, πολύ βαρύ για έναν οργανισμό. Εννοούμε ότι πρέπει να είναι σε ετοιμότητα και τα πληροφοριακά μας συστήματα, και το προσωπικό μας, διότι υπάρχει ένας μεγάλος φόρτος για να υλοποιηθούν αυτά τα προγράμματα. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό και το Γενάρη. Πριν κλείσουμε, για μια κουβέντα για την ανεργία. Το Σεπτέμβριο βγήκε 23,1. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, και τι ενδείξεις έχετε για Οκτώβριο-Νοέμβριο? Το 23,1 πρέπει να συγκριθεί του Σεπτεμβρίου του 2016, πρέπει να συγκριθεί με το 24,7% που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Άρα έχουμε μια αισθητή μείωση του ποσοστού ανεργίας, που συνδυάζεται με μείωση κατά 81.000 του αριθμού των ανέργων. Αυτό από μόνο του είναι θετικό. Προφανώς το 23% ποσοστό ανεργίας είναι πάρα πολύ υψηλό. Αυτό ήθελα να πω. Και διαφοροποιείται και στις γυναίκες, 27% έχουν οι γυναίκες ποσοστό ανεργίας. Με βάση τις περιφέρειες υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει μια διαφορά. Η Δυτική Μακεδονία, όπως ξέρετε, και η Ήπειρος είναι πρωταθλήτριες στο ποσοστό ανεργίας. Ελπίζουμε ότι και με τα προγράμματα, αλλά κυρίως μέσα από την ανάπτυξη που προσδοκούμε στην ελληνική οικονομία το επόμενο διάστημα, θα έχουμε καλύτερες επιδόσεις στον τομέα της απασχόλησης. Αλλά να ξέρουμε ότι οι επιδόσεις καλές. Αργή είναι η αργή, αργή αυτή η ιστορία. Αργή. Ποια? Ο ρυθμός μείωσης είναι πολύ. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε αισθητή πτώση του ποσοστού ανεργίας. Ναι, από το 27 έχει πάει στο 23, αλλά εκεί μπαλατζάρει. Ναι. Τώρα για πέστε μου, Οκτώβριο-Νοέμβριο έχετε εικόνα? Οκτώβριο-Νοέμβριο δεν έχουμε εικόνα από τα στοιχεία της Ελστάτ. Έχουμε στοιχεία από τις Εργάνης όμως, που δείχνουν αισθητή αύξηση απασχόλησης σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους των προηγούμενων ετών. Να δούμε και τα επίσημα στοιχεία και τα ποιοτικά συγκρίνει. Είναι ελαστικές μορφές κυρίως πάλι. Κοιτάτε, το ποσοστό της μερικής και της εκπεριτροπής απασχόλησης είναι υψηλό, είναι ιδιαίτερα υψηλό το ποσοστό, αλλά να ξέρετε ότι βαίνει μειούμενο αυτό το ποσοστό. Μάλιστα. Δεν είναι ικανοποιητικό, αλλά βαίνει μειούμενο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα να έχετε. Καλημέρα, καλημέρα και καλή δουλειά. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον διεθνή χώρο με την Μαρία Αλεξάκη. Κόσμο. Μαρία, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Θα αρχίσουμε με την αποπομπή της Προέδρου που είχαμε πριν από λίγο.